Η έκρηξη βουλευτής του ΚΚΕ πέταξε τη δανειακή σύμβαση προς τα υπουργικά έδρανα. Οι τόνοι όμως ανέβηκαν και ακόμα περισσότερο και στη συνέχεια, όταν τέθηκε θέμα αντισυνταγματικότητας του συγκεκριμένου νομοσχεδίου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, όπως όλες οι αιτήσεις και όλα τα αιτήματα αντισυνταγματικότητας, και αυτό απορρίφθηκε από την πλειοψηφία. Και τώρα είμαστε στη φάση των τοποθετήσεων βουλευτών. Και πλέον η διαδικασία, Κώστα, πώς θα διαμορφωθεί, δηλαδή τι ώρα περιμένουμε τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού? Ακόμα δεν έχουμε ένα σαφές πλαίσιο για το πότε θα πάρουν το λόγο οι πολιτικοί αρχηγοί και ούτε τη σειρά με την οποία θα μιλήσουν. Δεν μας έχει δοθεί δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα ακριβές για το πότε θα μιλήσει κυρία Οπαρίγα, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός. Έχουμε απλώς το χρονοδιάγραμμα της λήξης, δηλαδή πρέπει τα μεσάνυχτα. Το χρονοδιάγραμμα είναι 10 ώρες, δηλαδή. Mm-hmm.